Καλησπέρα σας ευλογημένοι μου τηλεθεατέ. Και πάλι με την ευλογία του Θεού βρισκόμαστε κοντά σας διαμέσου των σεπτών ευχών και ευλογιών του Σεβασμιωτάτου Γέροντος Μητροπολίτου Αστορίας κυρίου Πέτρου. Προχθές την Κυριακή εορτάσαμε τα Άγια Θεοφάνεια, την βάπτιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό. Η εορτή των Αγίων Θεοφανίων έχει τεράστια σημασία για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί με τη βάπτισή του ο Κύριος μας ξεκινάει την επίγεια εκστρατεία του, την ιεραποστολή του, το κήρυγμά του, το οποίο θα μεταμορφώσει και θα αλλάξει ολόκληρη την οικουμένη. Με την βάπτιση του Κυρίου μας αποκαλύφθηκε η της Τριάδος η προσκύνηση της Αγίας Τριάδος. Και όπως πολύ ωραία και θεοπρεπώς ψάλλει το τροπάριον, το απολυτίκιον της βαπτίσεως του Κυρίου μας, το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης». Γιατί στην πραγματικότητα εμείς οι χριστιανοί λατρεύουμε τον Τριαδικό Θεό, το μεγάλο αυτό μυστήριο που ξεπηγάζει βεβαίως και από τη διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν είναι κάτι καινούριο στην Καινή Διαθήκη, γιατί ο Θεός μας, ο τρισυπόστατος Θεός μας, προϋπάρχει προπάντων των αιώνων. Γύρω όμως από τη βάπτιση του Χριστού μας, γύρω από το εσωτερικό μυστήριο της βαπτίσεως του Κυρίου μας, θα μιλήσουμε ειδικότερα στην επόμενη εκπομπή μας και στις μεταγενέστερες εκπομπές, γιατί βλέπετε ότι το βάπτισμα του Χριστού έχει τεράστια σημασία για μας. Το ότι ο Χριστός μας κατέβηκε μέσα στον Ιορδάνη ποταμό και βαπτίστηκε, δεν το έκανε χωρίς λόγο. Σαφώς ο ίδιος ο Χριστός δεν είχε ανάγκη αυτού του βαπτίσματος. Όπως και ο Κύριος μας δεν είχε ανάγκη να σταυρωθεί ο ίδιος, για λόγο του δηλαδή. Αλλά ό,τι έκανε ο Κύριος, τα έκανε διμά στους ανθρώπους. Για το δικό μας το γένος, το γένος των ανθρώπων. Δηλαδή η βάπτιση του Χριστού έχει μία εσωτερική αποκαλυπτική σχέση μαζί με το γένος των ανθρώπων. Βαπτίζεται ο Χριστός στον Ιορδάνη ποταμό αντί πάντων ημών και υπέρ πάντων ημών. Είναι τόσο βαθιά η θεολογία των Αγίων Θεοφανίων που δεν θα το αφήσουμε έτσι να αντιπαρέλθει, αλλά επειδή σας υποσχέθηκα την περασμένη εβδομάδα ότι σε αυτή την εκπομπή θα σας παρουσιάσω στιγμιότυπα από τις εορταστικές εκδηλώσεις τόσο του σχολείου μας όσο και της Εκκλησίας μας, της Μητροπόλεως μας γενικότερα, και επειδή δεν θέλω να θετώ τις υποσχέσεις μου, πράγμα το οποίο δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνει λόγω τεχνικών προβλημάτων τέλος πάντων ή και διότι είμαι άνθρωπος και ξεχνάω κιόλας, θα ήθελα σε αυτή την εκπομπή να ολοκληρώσω αυτό που σας υποσχέθηκα. Θα παρακαλέσω τώρα τον Στίβ να παρουσιάσει σε εμάς τώρα στιγμιότυπα από τις ιερωταστικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας μας και στην επόμενη εκπομπή θα ολοκληρώσουμε την υπόθεση της βαπτίσεως του Κυρίου μας. Κατά τη διάρκεια των εορτών, όπως βλέπετε στις οθόνες σας, έγιναν διάφορες εκδηλώσεις και η πρώτη εκδήλωση τώρα που παρουσιάζω σε εσάς ήταν η σχολική εορτή της Εκκλησίας μας. Έχουμε το ελληνικό σχολείο της Αγίας Μαρκέλας που υπάρχει εδώ και 37 χρόνια. Από τα 1954 εργάζεται το ελληνικό σχολείο της Αγίας Μαρκέλας και τώρα βλέπετε στιγμιότυπα από την εορταστική εκδήλωση, τη χριστουγεννιάτικη εορταστική εκδήλωση των παιδιών του ελληνικού μας σχολείου, της πρώτης, της δευτέρας, της τρίτης τάξεως, η οποία ετοίμασαν αυτό το ωριότατο πρόγραμμα και είδαμε τις αγνές ψυχούλες των παιδιών μας να ετοιμάζονται να εορτάσουν τη γέννηση του Κυρίου. Επίσης τώρα παρακολουθείτε στιγμιότυπο από την εορτή της Εκκλησίας μας που έγινε στο Crystal Palace, η οποία εκδήλωση έγινε ακριβώς για να συμμετέχουμε οι πάντες στην προσπάθεια της Μητροπόλεως μας για την ανοικοδόμηση του καθεδρικού μας ναού. Συγκεντρώθηκαν πάνω από 220 άτομα στην αίθουσα και με την συμμετοχή τους αυτοί εξεδήλωσαν την αγάπη τους προς την Εκκλησία της Αγίας Μαρκέλας με την άμεση συμμετοχή τους στον αγώνα μας στους δύσκολους αυτούς καιρούς
να κτιστεί ένας καθεδρικός ναός. Γνωστά πρόσωπα της Ομογένειας συγκεντρώθηκαν για να συμπαρασταθούν στο όλο αυτό έργο της ανοικοδομήσεως του καθεδρικού μας ναού. Κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως αυτής χορεύθηκαν διάφοροι ελληνικοί χοροί και δείξαμε με τον τρόπο μας αυτό την αγάπη μας προς τις ελληνικές μας παραδόσεις. Γιατί βλέπετε, ο αγώνας της Μητροπόλεως μας και της κάθε ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι να κρατήσουμε τις διπλές παραδόσεις μας, τις θρησκευτικές αφενός, αλλά και αφετέρου τις εθνικές μας καταβολές. Γιατί ο σκοπός της Εκκλησίας εδώ στην Αμερική είναι να συγκροτήσουμε και να συγκρατήσουμε την ελληνική μας ομογένεια από το να χάσουμε τις παραδόσεις μας, τα ήθη, τα έθιμά μας, τα οποία δεν χωρίζονται απαλλήλων. Η Εκκλησία δεν χωρίζεται από την εθνική μας καταβολή. Και ναι, βεβαίως, οι ελληνικοί χοροί έχουν τεράστια σημασία. Οι καθαροί ρωμαϊκοί χοροί έχουν τεράστια σημασία για την εθνική μας υπόσταση. Διότι όπως βλέπουμε τα παιδιά αυτά του ελληνικού χορευτικού ομίλου του Ορφέως που τόσο ωραία παρουσίασαν τους μακεδονικούς, τους τρακικούς, τους υπηρωτικούς, τους νησιώτικους χορούς, όλοι αυτοί οι χοροί που βεβαίως έχουν τις καταβολές τους ακόμα και στα αρχαία χρόνια, στα αρχαία ελληνικά μας χρόνια, αλλά και που διαιωνίστηκαν διαμέσου του Βυζαντίου και ειδικότερα κάτω στην εποχή της Τουρκοκρατίας, παρουσιάζουν σε μας την ρωμαϊκή λεβεντοσύνη, το αγέροχο, το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι εμείς οι απόγονοι του γένους των ενδόξων εκείνων ηρώων του Βυζαντίου και της ενδόξου ρωμαιοσύνης συνεχίζουμε τον αγώνα μας και χορεύουμε μπροστά στα προβλήματα. Αυτοί οι χοροί χορεύονταν όταν ήταν η Τουρκοκρατία. Υπήρχε η καταπίεση των Οθωμανών και οι Έλληνες χόρευαν μπροστά στην καταπίεση αυτή. Γιατί δίναμε το μήνυμα ότι είμαστε γεμάτοι ελπίδα, χαρά και προσδοκία και ότι κάτω από τις πιο δύσκολες καταστάσεις θα δώσουμε τον αγώνα τον γενναίο και μπορεί 400 χρόνια να καταπιεζόμασταν. Αλλά κάτω από αυτή την καταπίεση, την φρικτή και ανίποτη, χορεύαμε. Ακόμα και στο Σούλι, όταν χορεύτηκε αυτός ο περίφημος χορός του Ζαλόγκου, χόρεψαν οι Ρωμαίοι σε αυτές γυναίκες μπροστά στον θάνατο. Δεν φοβήθηκαν το θάνατο. Υπάρχει αυτή η εξαίσια περίπτωση της ελληνικής λεβεντοσύνης. Γιορτάσαμε την Θεία του Γέννηση βάσει του Ορθοδόξου Εορτολογίου. Μεθαύριο θα ονομάσουμε τα ονομαστήριά του και την ερχομένη Κυριακή θα γιορτάσουμε την Θεία, τα Θεία του Θεοφάνη. Ναι, αδελφοί, χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε τίποτα να συντελέσουμε. Μαζί με τον Χριστό μπορούμε να κάνουμε τεράστια θαύματα. Και ένα μεγάλο πραγματικό θαύμα είναι όταν χτίζεται μια Ορθόδοξος Εκκλησία. Είναι πραγματικό θαύμα και είναι μια σφραγίδα από τον Θεό ότι ο Θεός έχει μεγάλες προσδοκίες από μας. Το έχω πει και άλλοτε στην Αγία Μαρκέλα στα κηρύγματα, ότι πολλές φορές μέσα στις σκέψεις των ανθρώπων
καμιά φορά ίσως και στους θρησκευόμενους, το βλέπω αυτό, επικρατεί μια τρόποτινα απεσιοδοξία καμιά φορά. Ότι οι άνθρωποι απελπίζονται για το ανθρώπινο γένος. Ο Θεός τα βλέπει όμως τελείως διαφορετικά. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο γιατί είναι τιμημένος άνθρωπος. Έχει μεγάλες αξίες ο άνθρωπος. Και έχει μεγάλη προσδοκία σε εμάς ο Χριστός μας. Μαζί με την δική του δύναμη, με την δική του χάρη, μαζί με την σκέπη της υπεραγίας μητέρας του και με την πρεσβεία της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Θεοπολίτιδος, θα συνεχιστεί το έργο εις δόξα του Θεού, για τη δόξα του Χριστού μας, αλλά και της αγιωτάτης Ορθοδοξίας μας και του ελληνικού μας γένους. Χρόνια πολλά και σας εύχομαι καλή διασκέδαση στο υπόλοιπο της βραδιάς. Και πάλι θα ήθελα, ευλογημένο τηλεθεατέ, από το τηλεοπτικό μας πρόγραμμα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συμμετείχαν και συνέβαλαν εις την πραγμάτωση αυτής της εορταστικής εκδηλώσεως στο Crystal Palace, τον πρόεδρο της Επιτροπής μας, τον Ηλία Κατσιάρη, και όλα τα παιδιά που συνέβαλαν ουσιαστικώς εις το να προχωρήσει το έργο αυτό της ανοικοδομήσεως, τα παιδιά της Επιτροπής, την φιλόπτωχα αδελφότητα και γενικότερα όλους εκείνους τους ευλογημένους χριστιανούς που υπεραγαπούν την Εκκλησία της Αγίας Μαρκέλας και συμβάλλουν εις το έργο της ανοικοδομήσεως του καθεδρικού μας ναού. Συγχαρητήρια επίσης και στο Ελληνικό Σχολείο της Αγίας Μαρκέλας που με το εορταστικό της πρόγραμμα των Χριστουγέννων έδωσε τόση ομορφιά στην παγερότητα της εποχής μας και είδαμε τα Ελληνόπουλα, τα παιδιά του Ελληνικού Σχολείου της Αγίας Μαρκέλας να παρουσιάζουν σε εμάς τις αγνές ψυχές τους, αλλά και την ελληνομάθειά τους και την αγάπη τους στο Χριστό μας με το χριστουγεννιάτικο αυτό πρόγραμμα που είδατε στην τηλεοπτική εκπομπή. Είναι αλήθεια, ευλογημένοι μου χριστιανοί, ότι ο Έλληνας έχει μέσα του μία δύναμη την οποία όταν την μεταχειριστούμε σωστά μπορεί να φτάσει ο Έλληνας ως τα άστρα του ουρανού. Και δεν το λέγω αυτό υπερηφάνος και εγωιστικός. Δεν μιλάω σοβινιστικά. Ο Έλληνας έκτισε και τον Παρθενώνα, έκτισε και την Αγιά Σοφιά όμως. Έκτισε τις μεγάλες εκκλησίες. Και βλέπουμε ότι, ναι μεν, προβληματίζονται πολλοί χριστιανοί στις μέρες μας γύρω από τη θρησκεία. Έχει επέρθει ένα πάγωμα με τη θρησκεία τον τελευταίο καιρό. Αλλά βλέπω ταυτόχρονα ότι μέσα στην καρδιά του ελληνισμού η Ορθοδοξία είναι ριζωμένη και αναπόσπαστη. Και πρέπει να δούμε ότι στις επερχόμενες γενναίες πρέπει και πάλι να συσφιχθούν οι σχέσεις έθνους και εκκλησίας. Γιατί τα σύνορα γκρεμίζονται σιγά σιγά. Και ναι μεν είμαστε εναντίον των κρίσεων και της προκαταλήψεως, αλλά πώς να το κάνουμε? Το φως της Ορθοδοξίας είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην οικουμενική αυτή χώρα, στη χώρα που έχει μέσα της όλη την οικουμένη, είναι εύκολα να χάσουμε το φως της πίστεώς μας, την αποκεκαλυμμένη αλήθεια του Ευαγγελίου. Ενώ, εάν σαν ελληνικό έθνος, εάν σαν έθνος υγειασμένων, βασίλειων ιεράτευμα όπως λέγει η Αγία Γραφή, συγκεντρωθούμε, συσφίξουμε όλες τις δυνάμεις μας και αδιαρρήκτως και ενωμένοι μέσα στα πλαίσια της Ορθοδόξου παραδόσεως κρατήσουμε τα όσια και τα ιερά της πίστεως μας και του έθνους μας, θα μπορούμε πράγματι τότε πολύ πιο καλύτερα να συμβάλλουμε στην πανανθρώπινη αυτή κοινωνία των ανθρώπων. Γιατί το φως της Ορθοδοξίας, όταν μεταδοθεί στην ακεραιότητά του, βοηθάει σε μεγάλο σημείο τον άνθρωπο. Γιατί η Ορθοδοξία, τι άλλο είναι παρά ο ίδιος ο Χριστός μας. Δεν θα πρέπει να νερώσουμε το κρασί μας. Το νάμα μας πρέπει να είναι ακρατό. Ακρατός ίνος. Γιατί όσο θα νερώνουμε το κρασί της πίστεως και του έθνους μας, σιγά 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 από κρασί, από νάμα,
θα γίνει ένα άνοστο, ένα πράγμα το οποίο δεν θα το ζηλεύει και δεν θα το γυρεύει κανείς. Θέλω να νιώσετε αυτό που σας λέω. Ο αγώνας μας, ο αγώνας της Μητροπόλεως μας, της Μητροπόλεως Αστορίας, αλλά και γενικότερα του Ιερού μας αγώνος, δεν είναι αγώνας φανατισμού, η κακίας, η διχόνοιας, παρά μάλλον μία αγωνιστική προσπάθεια για την συγκράτηση, για την συνέχιση της Ορθοδοξίας μας. Δεν είμαστε οι μόνοι. Και δεν έχουμε αυτό το εγωιστικό φρόνημα ότι εμείς θα σώσουμε τον κόσμο προς Θεού. Ο Θεός είναι εκείνος που σώζει. Ο Χριστός μας είναι εκείνος που μεταδίδει τη δύναμή του. Ούτε πάλι μιλάμε από ένα στενόκαρδο, από μια στενόκαρδη άποψη ότι ο ελληνισμός είναι μια κουλτούρα και σαν κουλτούρα πρέπει να την διασώσουμε, ότι απλούστατα είναι ανθρώπινα ήθη και έθιμα όλα αυτά. Δεν αναφέρομαι στους χορούς αυτή τη στιγμή, στους ελληνικούς χορούς. Αναφέρομαι σε κάτι πιο ανώτερο. Όχι ανώτερο, ασυγκρίτως ανώτερο από τα ανθρώπινα στοιχεία της Ρωμαιοσύνης. Μιλάω για την Ορθοδοξία μας. Μιλάω για την πίστη μας. Κοιτάξτε, χωρίς την Ορθόδοξη πίστη δεν υπάρχει ελληνισμός. Χωρίς την Ορθόδοξη πίστη δεν υπάρχει πραγματικός άνθρωπος στη γη απάνω. Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λέγω. Γιατί ο σκοπός της Ορθοδοξίας, ο εσωτερικός ουσιαστικός σκοπός της Ορθοδοξίας, δεν είναι να γίνονται ορισμένες τελετές και να παρουσιάζεται ένα τελετουργικό και ότι αυτό είναι η Ορθοδοξία. Ή να παρουσιάζεται ένα σχήμα μιας εκκλησίας ή μια ζωγραφική τέχνη ή μια βυζαντινή ψαλμωδία. Αυτός δεν είναι ο σκοπός, ο αποκλειστικός σκοπός της Ορθοδοξίας. Όλα αυτά που προανέφερα, οι ιερές δηλαδή οι παραδόσεις, γίνονται για ένα σκοπό. Για ποιο σκοπό? Ο άνθρωπος να φτάσει στην ομοίωση του Θεού. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Και όταν ο άνθρωπος ομοιάσει με τον Χριστό, τότε πράγματι γίνεται νορμάλ άνθρωπος και τότε στην πραγματικότητα επέρχεται η θεραπεία, η ψυχολογική και προσωπική του ανθρώπου και τότε ο άνθρωπος αυτός, ο οποιοδήποτε, είναι σε θέση να έχει και επίδραση στο περιβάλλον του, επαγαθό της ανθρωπότητος. Καταλάβατε το νόημα? Ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τι ήσαν? Άνθρωποι που ακολούθησαν το δρόμο, την οδό της Ορθοδοξίας μας και έφτασαν στην τελειότητα. Και η τελειότητα αυτή στην πραγματικότητα συμβάλλει στην βελτίωση της ανθρώπινης κοινωνίας. Μεθαύριο την Πέμπτη το βράδυ θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας για το εσωτερικό κάλος της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως σε σχέση με το βάπτισμα του Χριστού μας. Καληνύχτα σας.